και στη συνέχεια τα Panzer 2000GR. Τα περίφημα αυτοκινούμενα πυροβόλα Panzer, εξοπλισμένα με πυροβόλο 155 χιλιοστών. Εδώ βλέπουμε υπερσύγχρονα. Υπερσύγχρονα και βέβαια οπλικά συστήματα που έχουν δοθεί πολλές φορές και από το υστέρημα του ελληνικού λαού και του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου να διατηρήσουν το αξιόμαχο, και όχι απλά να διατηρήσουν αλλά να ενισχύσουν το αξιόμαχο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Στη συνέχεια παρελάβει η πυροβολαρχία πολλαπλών εκτοξευτών πυράβλων MLRS. Ακολουθούμενο από 4 πολλαπλούς εκτοξευτές πυράβλων MLRS και 2 τροχοφόρα οχήματα μεταφοράς πυρομαχικών τύπου Mi-26 και ATACAMS. Εδώ παρακολουθούμε τα οχήματα πυροβολικού, και ενώ ακολουθεί ο λαμός αντιαεροπορικού πυροβολικού Stinger Astra Delas, το οπλικό σύστημα Astra Delas, αντιαεροπορικό σύστημα κατευθυνόμενων βλημάτων με δυνατότητα προσβολής στόχων μέχρι και σε 3 χιλιόμετρα ύψος πτήσης. Εδώ βλέπουμε και βέβαια την πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Hawk. Εδώ στους δέκτες μας, φίλες και φίλοι. Σύστημα κατευθυνόμενων βλημάτων Hawk μέσου βεληνικούς με αποστολή την παροχή αντιαεροπορικής προστασίας ζωτικών περιοχών από εν αέρια μέσα.